Τα νέα όπως συμβαίνουν όταν συμβαίνουν. 984. Κυρίες, κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Συλλογικές προσφυγές από χθες μέσω εκπίζω και ΙΝΚ κατά της ΔΕΗ και των παρόχων ενέργειας για τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Πρώτη αγωγή κατά της ΔΕΗ χθες από την Ένωση Καταναλωτών Ποιότητας Ζωής εκπίζω. Η υπόθεση θα συζητηθεί 1η Ιουνίου στο Πολυμελές Πρωτοδικείο της Αθήνας. Στη δικαιοσύνη προσέφυγε σήμερα το ΙΝΚΑ, η Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδος, καταθέτοντας την πρώτη συλλογική αγωγή με πάνω από 500 φακέλους πολιτών στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών. Όπως ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ, Γιώργος Λεχουρίτης, είπε στον 984, η πρώτη αγωγή κατατίθεται σε βάρος της ΔΕΗ και ακολουθούν αυτές κατά των λοιπόν παρόχων κάθε δεύτερη ημέρα. Με τις αγωγές αυτές, τις οποίες έχουν εγγραφεί ως ενάγοντες 1.600 και πλέον καταναλωτές, ζητείται η ακύρωση της ρήτρας αναπροσαρμογής και η επιστροφή των αντίστοιχων ποσών που κατέβαλαν οι καταναλωτές. Παράλληλα, το ΙΝΚΑ καταθέτει και αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, με την οποία οι ενάγοντες ζητούν να σταματήσουν αμέσως και μέχρι την εκδίκαση της αγωγής οι πάροχοι να χρεώνουν τη ρήτρα αναπροσαρμογής και να μην προχωρούν σε διακοπή ηλεκτροδότησης όλων όσων πληρώνουν το υπόλοιπο πλην της ρήτρας, μέρος των λογαριασμών τους, και να αποκατασταθεί η διακοπή σε ηλεκτροδότηση με όσους πελάτες πληρώνουν τις προϋποθέσεις αυτές. Κατατέθηκε στη Βουλή τροπολογία ΣΥΡΙΖΑ για την προστασία καταναλωτών και επιχειρήσεων από τις εντολές διακοπής της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος λόγω φυλής προερχόμενης από ρήτρες αναπροσαρμογής χρεώσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Με την ίδια τροπολογία απαγορεύεται η εκτέλεση εντολών αποσύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος έως 31/12/2022 ή έως την αναμόρφωση του υπολογισμού της ρήτρας αναπροσαρμογής για κάθε οφειλέτη τελικό αποδέκτη της ηλεκτρικής ενέργειας. Παράσταση διαμαρτυρίας με κεντρικό σύνθημα «Κανένα σπίτι χωρίς ρεύμα» και αιτήματα το άμεσο πάγωμα των διαταγών διακοπής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως και την επανασύνδεση της παροχής σε όσα νοικοκυριά έχει ήδη διακοπεί από τους βουλευτές και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ χθες στα κεντρικά γραφεία του ΔΔΕ στο Ηράκλειο. Σε δύο φάσεις αναμένεται να κινηθούν τα μέτρα στήριξης που προετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά, προκειμένου να αναχαιτήσει το ισχυρό κρίμα ακρίβειας σε ενέργεια και βασικά είδη, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών. Η πρώτη φορά τον Μάιο που θα συνεχίσει να ισχύει η κρατική επιδότηση στους λογαριασμούς ρεύματος και φυσικού αερίου, αλλά και η επιδότηση της ηλκυνήσης. Η δεύτερη τον Ιούνιο που θα τεθεί σε εφαρμογή η μεγάλη παρέμβαση στο ρεύμα, ώστε οι λογαριασμοί να επιστρέψουν στα περισσενά επίπεδα. Σήμερα η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τους δημάρχους 33 ορεινών δήμων της χώρας και με κύριο θέμα συζήτησης την ενίσχυσή τους. Η Κρήτη θρυνεί 18 νεκρούς από την αρχή του έτους σε τροχαία, αύξηση 200% σε σχέση με πέρυσι, εκ των οποίων 2 στο Ρέθυμνο, ενώ συνολικά 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν στις πόλεις, 1 στο ΒΟΑΚ και 12 στο επαρχιακό δικό δίκτυο. Απανθρακωμένος εντοπίστηκε τα ξημερώματα κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Κύπρου στα Χανιά, κοντά στον ξενώνα Αστέγων, ένας άνδρας, ο οποίος ενδεχόμενα να χρησιμοποιούσε το κτίριο ως καταφύγιο. 64χρονος αγρότης τραυματίστηκε θανάσιμα στο σκηνέ του Δήμου Πλατανιά στα Χανιά, όταν τον τρακτέρ που οδηγούσε ανατράπηκε, με αποτέλεσμα να τον καταπλακώσει. Ο άνδρας βρέθηκε από τους συγχωριανούς του. Σε ετοιμότητα έχουν τεθεί και στη χώρα μας οι αρμόδιες υγειονομικές αρχές και δει τα παιδιατρικά νοσοκομεία σε περίπτωση που εμφανιστούν υπόπτα συμπτώματα υπατήτηδα σε παιδιά. Δεν χρειάζεται πανικός, αλλά συνεχής παρακολούθηση είναι το μήνυμα που στέλνουν οι επιστήμονες. Ερώτηση στον Υπουργό Υγείας κατέθεσαν 32 βουλευτές Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ για τους χιλιάδες ανεμβολίαστους υγειονομικούς που παραμένουν εκτός ΕΣΥ, με πρωτοβουλία Νίκου Ιγουμενίδη. Ρωτούν τι θα πράξει το Υπουργείο για να τεθούν οι υγειονομικοί που τελούν σε αναστολή εκτός ΕΣΥ, τηρώντας τα ψηφιακά στάνταρ υγειονομικής ασφάλειας που προβλέπονται, διασφαλίζοντας την κοινωνική συνοχή και τη στήριξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας Γιατρός για όλους, ισότιμη και ποιοτική πρόσβαση στις υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και άλλες διατάξεις. Με το νομοσχέδιο, ο πολίτης αποκτά τον προσωπικό του γιατρό, έχει πρόσβαση σε περισσότερους ειδικούς γιατρούς, αναβαθμίζονται οι δημόσιες δομές, διασφαλίζονται ποιοτικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες και διευρύνονται οι παροχές για τον πολίτη, σημειώνει το Υπουργείο Υγείας σε ανακοίνωσή του.
Μεγάλες οι απολύες από το πάγωμα των τριετιών σημειώνει ο Αλέξης Μητρόπουλος, καθώς όσο η ενεργεία είναι πάνω από το 10% αυτές δεν θα καταβάλλονται. Στο ένα δις, λέει ο καθηγητής, πως είναι οι απολύες που υφίστανται οι χαμηλόμισθοι του ιδιωτικού τομέα, παλιοί και νέοι, αφού η προϋπηρεσία τους από 14 Δευτέρου 2012 μέχρι σήμερα δεν λαμβάνεται υπόψη για τη χορήγηση των τριετιών πολυετιών επιδομάτων. Η κυβέρνηση οφείλει άμεσα, σημειώνει στον 1984, να νομοθετήσει την κατάργηση των μνημονιακών διατάξεων, να επαναφέρει ενοδρομικά από 1η 2022 τον κατώτατο μισθό στα 751 ευρώ μεικτά, όπως ίσχυε 1η 2012, και να επαναχορηγήσει τα επιδόματα και τις τριετίες σε όλους ανεξαιρέτως τους μισθούς που αμείβονται με τα κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθείων. Μόνο έτσι θα υπάρξει μερική έστω αποκατάσταση της άγριας λαϊλασίας των εισοδημάτων των χαμηλόμισθων του ιδιωτικού τομέα, σημειώνει ενδεικτικά. Στο μικροσκόπιο του ΣΟΠΕ μπαίνουν οι τουριστικές περιοχές, καθώς μέσα στο Μάιο ξεκινούν στοχευμένοι εντατικοί έλεγχοι σε περιοχές υψηλής τουριστικής έντασης εν ώψη της έναρξης της τουριστικής περίοδου. Στόχος η διασφάλιση της στήρησης της εργατικής νομοθεσίας, ιδίως όσον αφορά στην αδήλωτη και υποδηλωμένη εργασία. Εκτιμήσεις για περισσότερες από 400.000 αφήξεις τουριστών το μήνα που διανύουμε στο νησί από τους τουριστικούς πράκτορες. Άρχισε η ενάρτηση των καθαριστικών του ΕΜΦΙΑ για το 2022 για 6,2 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων, ο οποίος θα πληρωθεί σε 10 δόσεις. Η πρώτη δόση θα αποπληρωθεί έως το τέλος Μαΐου και η αποπληρωμή θα γίνει έως το τέλος Φεβρουαρίου σε 10 δόσεις. Το ποσό που θα εισπραχθεί υπολογίζεται σε 2,23 δισευρώ. Αν υπάρχουν λάθη, μέχρι 29 Ιουλίου οι φορολογούμενοι μπορούν να κάνουν διορθωτική χωρίς να υπάρξει επιβολή προς αυξήσεων, όταν είναι χρεωστικός ο φόρος. Λουκέτο βάζει στην Ιστορική Εκκλησιαστική Σχολή Κρήτη στα Χανιά το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας που ψηφίστηκε το προηγούμενο καλοκαίρι. 58 μαθητές που προέρχονται από διάφορες περιοχές του νησιού είναι αναγκασμένοι να ολοκληρώσουν τη φίτησή τους σε ημερήσια γυμνασιακή ηλικία, την ώρα που οι περισσότεροι έχουν ήδη αποφασίσει να ακολουθήσουν το δρόμο της ιεροσύνης. Την άμεση επίλυση από την πολιτεία των θεμάτων που έχουν σχέση με την αποκατάσταση των ζημιών και τη διαχείριση των συνεπειών του καταστροφικού σεισμού της 27 Σεπτεμβρίου, ζητάει η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κρήτης από τους αρμόδιους υπουργούς, στους οποίους προωθεί το υπόμνημα, στο οποίο κατέληξε ομόφωνα η πρόσφατη συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στο Αρκαλοχώρι με τη συμμετοχή των Δήμων που έχουν πληγεί από τους σεισμούς. Το κίνδυνο κατάρρευσης του κτηρίου που στεγάζει το Δημοτικό Σχολείο Θραψανού, κτίριο που έχει χαρακτηριστεί ως διατηρηταίο μνημείο από τη Μελίνα Μερκούρη, αναδεικνύει με ερώτηση προς τον Υπουργό Πολιτισμού και τον Υπουργό Περιβάλλοντος ο αναπληρωτής Τομεάρχης Ανάπτυξης Επενδύσεων του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτής Ηρακλείου Χάρης Μαμουλάκης, με την συνυπογραφή των Σίας Αναγνωστοπούλου, Σοκράτη Φάμελου, Σοκράτη Βαρδάκη, Νίκου Ιγομενίδη. Η Ένωση Αξιωματικών Αστυνομίας Περιφέρειας Κρήτης φιλοξενεί σήμερα και αύριο στο Ηράκλειο για πρώτη φορά στην Κρήτη και μετά από 18 χρόνια ξανά στην Ελλάδα το ετήσιο τακτικό συνέδριο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συνδικάτων Αστυνομικών. Θύμα κλοπής από νεαρή πελάτησά του έπεσε, όπως κατήγγειλε, ταξιτζής στα ξημερώματα της περασμένης Δευτέρας στην ευρύτερη περιοχή της Αμουδάρας Ηρακλείου. Ο επαγγελματίας οδηγός κατήγγειλε ότι η γυναίκα του άρπαξε μέσα από το ταξί το ποσό των 800 ευρώ. Για 400 ευρώ έκανε λόγο η ίδια μετά τη σύλληψή της. Στο στόχαστρο βανδάλων μπήκε το γυμνάσιο Γουβών στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Χερσονήσου, όπου άγνωστοι προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές. Έσπασαν πόρτες, παράθυρα και θρανία. Συνελήφθη ένας άνδρας, Έλληνας, για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στο Ηράκλειο. Κατασχέθηκαν σχεδόν 30 γραμμάρια κοκαίνης και 5.150 ευρώ. Χειροπέδες πέρασαν οι αρχές σε έναν άνδρα στο Ηράκλειο, καθώς η σύντροφός του τον κατήγγειλε για ένδυο οικογενειακή βία. Η 42χρονη είπε στις αρχές ότι το απόγευμα της 3ης, 3 Μαΐου, κατά τη διάρκεια καυγά, ο 45χρονος τη χτύπησε προκαλώντας τη σωματική βλάβη. Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις συνεχίζουν τις μαζικές επιθέσεις σε ουκρανικούς στόχους με στόχο υποδομές και εγκαταστάσεις. Μη κυβερνητικές οργανώσεις Ουκρανών συγκεντρώνουν τρόφιμα, ιατροφαρμακευτικά και άλλα είδη πρώτης ανάγκης για να τα μεταφέρουν στα ανατολικά τμήματα της χώρας μέσω κεντρικών οδικών δρομολογίων αλλά και άλλων τα οποία έχουν χαράξει ήδη.
Η Γενική Εισαγγελέα στο Κίεβο μετέβη στο Ιρπίν με εντολή να ερευνήσει υποθέσεις ομαδικών βιασμών και άλλων εγκλημάτων πολέμου. Η ίδια σε δηλώσεις της τόνισε ότι οι ομαδικοί βιασμοί είναι η κατεξοχήν τακτική των Ρώσων στρατιωτών. Την πρόταση για το έκτο πακέτο κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας κατέθεσε η Κομισιόν, προαναγγέλλοντας σταδιακό καθολικό εμπάργκο πετρελαίου κατά της Ρωσίας, αλλά και λίστα των υπεύθυνων για εγκλήματα πολέμου στην Μπούκα, με αναφορά και στην απάνθρωπη πολιορκία της Μαριούπολης. Η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν προανήγγειλε επίσης πακέτο ανοικοδόμησης με τεράστιες επενδύσεις, που τελικά θα ανοίξουν το δρόμο για το μέλλον της Ουκρανίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ρωσία ήθελε να σβήσει την Ουκρανία από το χάρτη, όμως η Ουκρανία έχει υψώσει το ανάστημά της ενωμένη και με γενναιότητα, και ο Πούτιν τελικά θα καταστρέψει τη δική του χώρα, είπε ενδεικτικά. Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε βαλιστικό πύραυλο αγνωστού τύπου προς τα ανατολικά στην κατεύθυνση της θάλασσας της Κορέας. Ένα ακόμα, το πέμπτο κατά σειρά πανδημικό κύμα, πλήττει τη Νότια Αφρική, με τα κρούσματα COVID-19 να καταγράφουν καθημερινά αύξηση σε όλη τη χώρα. Ειδικότερα την περασμένη εβδομάδα οι νέες λοιμώξεις τριπλασιάστηκαν, οι εισαγωγές στα νοσοκομεία αυξήθηκαν και ο δείκτης θετικότητας εκτινάχθηκε ξανά στα ύψη. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η νέα έξαρση της πανδημίας οφείλεται σε δύο υποστελέχη της όμικρον, τα ΒΑ4 και ΒΑ5, που περιέχουν ακόμα περισσότερες μεταλλάξεις από το αρχικό στέλεχος. Η Ευρώπη αντιμετωπίζει πανδημία παχυσαρκίας, ανέφερε χθες στην έκθεση που παρουσίασε στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο για την Παχυσαρκία ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Όπως εκτιμά, εξαιτίας της κάθε χρόνο διαγιγνώσκονται 200.000 καρκίνοι και σημειώνονται 1,2 εκατομμύρια θάνατοι. Σε ολόκληρη την Ευρώπη, 59% των ενηλίκων είναι υπέρβαροι ή παχύσαρκοι, ενώ το ίδιο συμβαίνει και στο 8% των παιδιών κάτω των 5 ετών και στο 1% των παιδιών σχολικής ηλικίας. 9.84. Νέα και σπορτς στην ώρα τους. Στην Τούμπα ίσως κρυθήκε μαθηματικά ο φετινός τίτλος για τη Super League, καθώς απόψε στις 7 διεξάγεται το εξαναβολής ντέρμπι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός για την τέταρτη αγωνιστική των play-off. Η Βιγιαρεάλ έβαλε δύσκολα στη Λίβερπουλ στο πρώτο ημίχρονο, προηγήθηκε με 2-0, αλλά οι Ρέτς αντέδρασαν, έκαναν την ανατροπή 2-3 και με δύο νίκες πήραν την πρόκριση για τον τελικό του Champions League. Το Σαββατοκύριακο 7-8 Μαΐου θα διεξαχθεί το τουρνουά μπάσκετ στο Αρκαλοχώρι. Μέχρι την Παρασκευή 6 Μαΐου η δήλωση συμμετοχών. Με τη συνδιοργάνωση Περιφέρειας Δήμου Ηρακλείου και υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καράτε θα πραγματοποιηθεί το Παγκρίτιο Κύπελο Καράτε 7-8 Μαΐου στο κλειστό γυμναστήριο του Λιντό. 9.84. Ο καιρός. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες για σήμερα στην Κρήτη, με ασθενείς βροχές κατά τόπους. Άνεμοι από βορείες διευθύνσεις έως τα 4 από φόρο, θερμοκρασία από τους 5, από τους 5 έως τους 22 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από τον 9.84. Στο στούντιο, Αγγέλα Δουλγεράκη, Κατερίνα Δασκαλάκη. Καλό σας μεσημέρι.